Και δίδεται η εκκίνηση για την πέμπτη υποδρομία. Καλύτερα θα φύγει ο Φάουστο, αλλά έρχεται από μέσα αρχικά. Cloudburst και θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Βελτιώνεται πιο έξω. When were yesterday, αλλά ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Άγγελος. Και έχουμε μπροστά λοιπόν νούμερο 3 Cloudburst δίπλα. Το νούμερο 5 Άγγελος πιο έξω. Το νούμερο 7 When were yesterday. Στη συνέχεια προωθείται με πολύ καλή εκκίνηση. Το νούμερο 4 Slane's Castle από την εσωτερική. Ακολουθεί τους πρώτους αφήνοντας τον Φάουστο ακόμα πιο πίσω. Και τον Don't Cry for Me στις δύο τελευταίες θέσεις έχουν μείνει το νούμερο 1 Coral Gem και το νούμερο 8 Elementary. Οδηγεί την υποδρομία λοιπόν το νούμερο 3 Clown Best, ενώ έχουμε φτάσει στο σημείο των 1000 μέτρων ακριβώς. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Άγγελος, κοντά τους πάντα από την εσωτερική ο Slane's Castle, εξωτερικά το νούμερο 7 Went Well Yesterday. Στην πέμπτη θέση έχει περάσει ο Don't Cry For Me, έχοντας κοντά του αλλά λίγο πιο πίσω τον Φάουστο. Και στις δύο τελευταίες θέσεις δείτε ήδη πιέζεται ο Coral Gem από τον ναβάτη του στην προσπάθειά του να καλύψει από νωρίς έδαφος, διότι πλησιάσαμε στα τελευταία περίπου 600 μέτρα της διαδρομής. Νούμερο 3 Clown Best οδηγεί, νούμερο 5 Άγγελος στην δεύτερη θέση. Έρχεται απ' έξω ο Φάουστο, περνά στην τρίτη θέση, προσπαθεί να βελτιωθεί καθώς υποχωρεί πλέον το νούμερο 7. Έρχεται πολύ δυνατά και από την εσωτερική ο Slane's Castle και απ' έξω ο Don't Cry For Me, ακόμα πιο πίσω. Κάτι θέλει να κάνει και ο Coral Gem. Ο Άγγελος είναι αυτός που έχει κάνει την επίδεσή του και θέλει να κάνει εδώ και την έκπληξη. Προσπαθεί να πλησιάσει ο Φάουστο, απ' έξω βέβαια προέρχεται και ο Don't Cry For Me. Στα τελευταία μέτρα όλα θα κρυθούν και ο Slane's Castle να βρει κάποιο πέρασμα. Φαίνεται να έχει δυνάμεις ο Slane's Castle. Στα τελευταία μέτρα πολύ δυνατό ο Slane's Castle. Ανακόπτει απ' έξω τον Cry For Me, τον Cry For Me, αλλά ο Slane's Castle και από μέσα ο Άγγελος θέλει να πούει την τελευταία λέξη. Φανταστικά ο Άγγελος προσπαθεί να κρατήσει. Έρχεται δεύτερος ο Slane's Castle. Don't Cry For Me πιο πίσω σε μια συναρπαστική άφηξη. Ένσταση του δεύτερου κατά του πρώτου για τα τελευταία μέτρα. Ας το δούμε μέτρα, παρακαλώ, για να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Ένσταση του δεύτερου Slane's Castle κατά του πρώτου Άγγελου. Για τα τελευταία μέτρα. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο, είναι πιο κάτω, θα το δείτε. Τα τελευταία 100 μέτρα. Λοιπόν, περνάει μπροστά ο Άγγελος. Έρχεται ο τέταρτος στο κάγκελο Slane's Castle, καθώς υποχωρεί το νούμερο 2 Φάουστο και πιο έξω είναι και ο Don't Cry For Me. Απ' την άλλη γωνία λήψης θα φανεί παρακαλώ. Εδώ προσπαθεί να έρθει ο Slane's Castle, να προσπεράσει δηλαδή τον Φάουστο. Και υπάρχει... Αυτό είναι εδώ, ακριβώς είναι το σημείο. Μόνο από μπροστινή λήψη θα το δούμε καλύτερα. Θα το δείτε σε λίγο από την άλλη λήψη λοιπόν. Εδώ, πάμε να δούμε. Βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμη. Είναι ένα κατοστάρι πριν τον τερματισμό. Απλά θυμίζουμε ότι κάνει επίθεση και περνά μπροστά ο Άγγελος. Πίσω το ακριβώς ο τέταρτος με τα ασπρόμαυρα διακρίνεται ο Slane's Castle. Τώρα είναι μπροστά το Φάουστο, έχει και το μαστίγιο που όταν βλέπει ένα άλογο μαστίγιο μπροστά, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα μικρό θέμα. Εδώ είναι, προσέξτε, αυτό είναι το σημείο. Βγαίνει ελαφρά μπροστά ο Άγγελος προς τα έξω. Να το δούμε άλλη μία φορά και για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα. Εδώ δείτε και πάλι. Αυτό είναι το επιμάχο σημείο.